πλακέτες. Πώς μ' αρέσουν οι πλακέτες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σταυρό, που κάθεται αυτό το καλό με το προφίλ. Καλέ. Αλήμον, γι' αυτό έκανα χώρο. Ακόμα δεν ξεκινάς εδώ πέρα το. Παιδιά, όπως καταλάβατε. Μας τις τρελάνε. Ναι, αυτό είναι το νόημα. Οπα. Γιατί θα κάνουμε μια φανταστική τυρόπιτα με 5 υλικά σε 5 λεπτά και ψήσιμο 20 λεπτά. Σύνολο 25. Μισή ωρίτσα. Να τους πω εγώ. Δεν έχεις να φας. Για πες. Να τους πω εγώ. Για πες. Το δοκίμασα. Φυσικά θα δοκιμάζω όλα για να ξέρω τι θα σας πω έτσι πριν ξεκινήσει ο Σταύρος. Πεντανόστιμο. Δεν κάνετε. Περνάμε τεστ drive πάντα πριν κάνουμε τη συνταγή, από ό,τι έχετε καταλάβει. Γιατί θέλω να την κάνετε και εσείς στο σπίτι. Είπαμε, είναι συνταγή μισάωρου, φανταστική. Είναι έτσι όπως πρέπει. Είναι ένα πολύ ωραίο νόστιμο ζυμαράκι τυρόπιτα. Αλλά τι έχουμε κάνει σήμερα. Έχουμε βάλει μανούρι Χότος από την εταιρεία Χότος, η οποία παράγει τροκομικά προϊόντα από το 1920. Μια οικογενειακή επιχείρηση που ακολουθεί και κρατάει ακόμα τις παραδοσιακές συνταγές. Παρ' όλα αυτά όμως έχει και ένα πολύ ωραίο υπερσύγχρονο τυροκομείο το οποίο παράγει με όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει ποιοτικά ελληνικά τυριά, τα οποία εννοείται τα εξάγουμε σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι μας κάνει περήφανος αυτό, εννοείται, γιατί σαν Έλληνες μας αρέσει να δίνουμε τα προϊόντα μας και να τα δοκιμάζουν σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, ακόμα και στη Σιγκαπούρη. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ποιοτικό μανούρι σήμερα από την εταιρεία Χότος και θα κάνουμε μια φανταστική τυρόπιτα με 5 υλικά. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι με λίγα υλικά, αν έχουμε χαρακτήρα όπως έχει το μανούρι μας, θα μας βγάλει ένα πολύ ωραίο φαγητό. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί πραγματικά είναι. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Είναι πεντανόστιμη. Είναι φανταστική. Και το μελάκι, πραγματικά θέλω να το δοκιμάσετε, γιατί το μέλι πάει απόλυτα με αυτή τη συνταγή. Γενικά πάει με τις τυρόπιτες, αλλά το μανούρι με αυτή την ωραία μεστή γεύση του, γεμάτη, μαζί με το άρωμά του και το μελάκι, έρχεται και δένει και έχεις ένα πολύ ωραίο σνακ. Παύλα ορεκτικό, το οποίο πραγματικά θα σας γεμίσει το σπίτι με ωραίες μυρωδιές. Άρα, να ξεκινήσουμε, γιατί το μόνο που θα χρειαστούμε τι είναι? Ένα ταψάκι ή ένα πυρεξάκι. 25x32, ένα μικρό. Εκτός αν θέλετε να βγει πιο λεπτό ακόμα, άρα θα μεγαλώσετε το ταψάκι σας. Αν θέλετε να γίνει πιο αφρό, θα μου βάλετε λίγο πιο μικρό. Ο χρόνος δεν θα αλλάξει, 20-25 λεπτά ψήνουμε σε 180 βαθμούς. Και τώρα, το μπολ που θα χρειαστούμε είναι αυτό για όλη τη συνταγή. Τέλεια. Δεν θα κουράσω κανένα σήμερα, είναι Πεμπτούλα. Μπαίνω στο σπίτι σας και καταλαβαίνω ότι η Πέμπτη τελειώνει η εβδομάδα και μας βγαίνει όλη η κούραση. Θέλουμε να κάνουμε κάτι νόσιμο και γρήγορα. Νίγηκα. Ναι, δεν νομίζω βέβαια να μείνει και σε αυτό το Κυριακό τόσο νόστιμο. Δεν θα μείνει σίγουρα, αλλά μπορεί να ξέρει να κάνει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχω βάλει γαλατάκι πλήρες και έχω βάλει και το ελαιόλαδο μου μέσα, εντάξει. Mm-hmm. Δύο αυγουλάκια, γιατί χωρίς αυγά δεν θα έχουμε αυτό το ωραίο ζυμαράκι με όλα αυτά τα καλούδια μέσα. Θα μας δώσει σώμα άρα το αυγουλάκι μας, είναι σημαντικό. Ωραίο μαλακό το ζυμάρι. Εδώ. Ωραίο. Και δεύτερο αυγουλάκι, μέτρια αυγουλάκια έτσι, 55-60 γραμμάρια. Εδώ, πάει και αυτό. Είναι συνταγή η οποία πραγματικά μπορώ να το αφήσω πάνω σας, εσείς από το σπίτι να κάνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Δηλαδή, αν θέλετε να βάλετε μπαχαρικά, εδώ αυτό, λίγο πάπρικα, λίγα μυρωδικά εννοείται. Βάζετε ό,τι θες. Απλά επειδή εγώ σήμερα θέλω να δείξω τη βάση, γιατί με 5 υλικά μπορούμε να έχουμε κάτι πολύ νόστιμο και ποιοτικό, μου φτάνει να δείξω αυτή τη συνταγή. Από εκεί πέρα μπορείτε να την εμπλουτίσετε εσείς με ό,τι θέλετε. Πάπρικα και τι άλλο μπορώ. Πάπρικα μπορεί να βάλει μπούκο, μπορεί να βάλει να σα αρέσει λίγο το πιπέρι. Θυμάρι, τέτοια βάζω. Θυμάρι, μαϊντανό, βασιλικό, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Είσαι τέλεια. Είδε το κάνω. Λοιπόν, τώρα. Κοίτα εδώ, σπάμε τα βουλάκια μας. Δεν υπάρχει. Σου ξαναπεί τι παθαίνω εγώ με το μανούρι, έτσι. Για σου, σου πω, τι με μανούρι έκανε. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Και το... Με όλα. Με όλα. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο, ότι η εταιρεία Χότος έχει συνδεθεί με το μανούρι, έτσι. Δηλαδή με αυτό το ωραίο, εξαιρετικό, παραδοσιακό ελληνικό τυρί, το μαλακό μας τυρί, το οποίο είναι από 100% εγωπρόβιο γάλα,